αφορά την περιφέρεια γενικά για τον αθλητισμό. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να παίζει η ομάδα σε ένα τέτοιο γήπεδο και δεν θέλω τώρα να ζητηθούν ευθύνες στην πρώην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση που κομματοδότησε, στην πρώην διοίκηση του Φίνικα. Εγώ εκεί που εστιάζω τις μεγάλες ευθύνες είναι στην προηγούμενη διοίκηση της Ομοσπονδίας του Βόλεϊ. Όταν ζητήθηκε από την περιφέρεια, από την πρώην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση που ήταν ο Δημήτρης Ομπάιλας και από τον Δήμο της Ήρου, το Δήμο της Ερμούπολης, που ήταν δήμαρχος ο Δεκαβάλας και είναι, και ήμουν εγώ υπεύθυνος για τον αθλητισμό τότε από πλευράς Δήμου και πρόεδρος του Αθλητικού Κέντρου, ζητήσαμε τι γήπεδο θέλετε να φτιάξουμε τη Β' αίθουσα στο Αθλητικό Κέντρο. Δώστε μας διαστάσεις. Και μας δώσανε διαστάσεις για γήπεδο Α' εθνικής κατηγορίας. Δηλαδή δεν πέρασε από το μυαλό, εντάξει, από το μυαλό των ανθρώπων του ΑΟ Φίνικα της προηγούμενης δίκης, δεν πέρασε. Αλλά εσείς βρε, σαν ομοσπονδία που ταλαβερίζεστε, συγγνώμη για την έκανση, την επαρχία, κάνετε αγώνες διεθνείς, πάτε εθνικές ομάδες, δεν σας πέρασε από το μυαλό ότι αυτή η ομάδα κάποια στιγμή θα έχει διεθνείς υποχρεώσεις? Και μας έδωσε τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις που μπορεί να παίξει μια ομάδα σε Α1 εθνική κατηγορία. Αν από την αρχή δίνανε τις διαστάσεις αυτές, να είστε σίγουροι ότι με μια εξέβρεση οικονομική ακόμη, συμπλήρωμα σε αυτά που έβαλε η πρώην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση και κάποια χρήματα που έβαλε ο Δήμος, θα είχαμε ένα ωραιότατο γήπεδο και θα είχαμε και χώρους στους οποίους θα μπορούσε η ομάδα και τη διδασκαλία της να κάνει και το κλειστό της γυμναστήριο να έχει. Τώρα κάποια άλλα αθλήματα στεγάζονται στο χώρο της Β' αίθουσας επειδή λέει το συμβόλαιό τους ήταν παλιό. Το συμβόλαιό τους είχε λήξει, μπορούσαν να μην το ανανεώσουν, δεν αναφέρομαι το άθλημα, βέβαια κακώς θα γίνουν, αλλά πρέπει να βλέπεις πώς τρέχουν και οι ομάδες και να μπορείς να τις εξυπηρετήσεις και να τις βοηθάς. Και τώρα βλέπουμε πάλι, έγινε ένα μπάλωμα, χαλάσαμε την πρώτη σειρά της κερκίδας, δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις ή αυτό να γίνει γήπεδο με διεθνείς προδιαγραφές και να μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, πάνω απ' όλα εμείς οι αυτοδιοικητικοί, αυτοί που είναι στο κεντρικό κράτος, γιατί έχουν και αυτοί ευθύνη, αλλά εγώ το λέω και το έχω ξαναπεί ότι την μεγαλύτερη ευθύνη την φέρνει η προηγούμενη διοίκηση της Ομοσπονδίας του Βολέη. Δηλαδή για μένα, επειδή και εγώ είμαι σε ομοσπονδία, στην κολυμπητική ομοσπονδία αντιπρόεδρος, ποτέ μου δεν θα έκανα μια πρόταση για ένα κολυμπητήριο το οποίο διατηρούσε διεθνείς προδιαγραφές. Μην το κάνεις καθόλου. Μην το κάνεις καθόλου, μην μας πεις τίποτα. Δηλαδή έχουμε ένα γήπεδο που η ομάδα δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Τι να πω τώρα. Έστω με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν τώρα και με αυτό το σοβαρό διεθνές τουρνουά, έτσι, και με το πρωτάθλημα που ακολουθεί και με τους ευρωπαϊκούς αγώνες, θα γίνει υποφερτές οι εργασίες αυτές που γίνανε για να μπορέσουν να τα απεξέλθει και το σωματείο και οι φύλακοι που ρωτούν, θέλουν να ενημερωθούν κτλ. Εγώ σαν περιφέρεια δεν έχω δικαίωμα. Εγώ σαν περιφέρεια δεν έχω δικαίωμα να ασχοληθώ πλέον με αυτό το ζήτημα. Όχι, απλά πληροφοριακά. Αυτό το ζήτημα αφορά το Δήμο και την ομάδα. Θα σας το πούμε εμείς ότι θέλετε. Θα σας απαντήσει η ομάδα. Εμείς όμως. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες ενέργειες μέσω του Αντιπεριφερειάρχη του Γιώργου του Πουσέου να δούμε και ήταν σε καλό δρόμο. Με τον ΟΠΑΠ να παίρναμε κάποια χρήματα, ο Γιώργος ήταν εδώ, ο Αντώνης ήταν εδώ, είχαμε βαδίσει, πέσαμε στην αλλαγή του Προέδρου του ΟΠΑΠ, τώρα πέφτουμε στην πώληση του ΟΠΑΠ.
τι θα γίνει, θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν για την περιφέρεια να μπορεί να κάνει ένα σημαντικό έργο εκεί πέρα. Εγώ σας το λέω δηλαδή από την εμπειρία που έχω, το έχω ξεχάσει. Μήπως τη νέα χρονιά χρειαστεί και φύγει και άλλη σειρά. Okay. Και πάμε κάθε χρονιά και τελικά δεν υπάρχουν εξόδους. Ξέρω, εγώ δεν μπορώ να... Υπάρχει κάποιο σχεδιάγραμμα, ούτως ώστε αν γίνει ένα καινούριο γήπεδο, στοιχίζει πανάκριβα. Πολλά λεφτά. Ένα γήπεδο, γήπεδο για να φιλοξενήσει, ομάδα της εμβέλειας πλέον του Φίνικα, εγώ το υπολογίζω καινούριο γήπεδο, έτσι. Το λιγότερο 1,5 εκατομμύριο. Το λιγότερο. Δεν κάνω τρελό ποσό. Να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι τρελό ποσό. Για τη σημερινή, κατάσταση είναι τρελό το ποσό. Βέβαια, να ρωτήσω κάτι. Θέλετε να ρωτήσετε, να ρωτήσω. Εγώ θα γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω. Όταν είχε πάρει απόφαση η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση να δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να φτιάξει το γήπεδο. Εγώ θα ρωτήσω το εξή. Τα έργα που γίνανε στο γήπεδο ανταποκρίνονται στα χρήματα που πέσανε? Γιατί πέσανε πολλά λεφτά με λίγα έργα. Γιατί το γήπεδο αυτό πιστεύω αν πέφτανε όλα τα λεφτά θα είχε βγει καλύτερο. Αυτό. Τι θέλει. Όχι, όχι. Εγώ ρωτάω, τα έργα που γίνανε μέσα στην αίθουσα και γενικά στο περιβάλλοντα χώρο ανταποκρίνονται στα λεφτά που πέσανε? Δώσανε 400, 500, 800. Είναι βάση μελετών. Εγώ θέλω να σας πω ότι ο μηχανικός που διαχειριζόταν την όλη υπόθεση, ο οποίος δεν ζει πλέον, ο Γιώργος Συνοδυνός, ήταν σε συνεχή επαφή με την διοίκηση της Ομοσπονδίας και με τις τεχνικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γιατί τη μελέτη την έκανε εκείνος. Θεωρώ πως τα λεφτά που έδωσε τότε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έπιασαν τόπο. Κύριε Δημοπάλη, σας ρωτώ γιατί είπατε ότι σημαίνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτή τη στιγμή φτιάξε ένα καινούριο γήπεδο στο μέγεθο του Φίνικα. Πέσανε τα μισά λεφτά. Όχι. Τώρα 400.000 με 400.000 ευρώ. Μόνο οι κερκίδες, η κατασκευή των κερκίδων ξεπέρασε τις 350.000. Το πρόβλημα είναι το παρκέ. Το πρόβλημα είναι το παρκέ, ότι έπεσε ένα παρκέ το οποίο ουσιαστικά δεν χρειάζεται. Από εκεί είναι 100.000 ευρώ. Το πρόβλημα. Όχι, όχι, δεν έφτασε το παρκέ. Να σας πω κάτι. Τα χρώματα, χάμω. Έπρεπε να έρθουν από την Γαλλία. Εγώ θα έλεγα πως θα κρατήσουμε τη συζήτηση εδώ στο το παρελθόν είναι παρελθόν. Έτσι παίζει, η ομάδα παίζει στο χειρότερο γήπεδο της Volley League. Να μιλήσει ο προπονητής που έχει γυρίσει πολλά γήπεδα. Να μιλήσει, να το πούμε και τελευταία στιγμή, ας πούμε, έκανα εγώ την καρδιά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, με πολύ λίγα χρήματα, έτσι, αυτή τη στιγμή η ομάδα, ενώ προσπαθεί να διαφημίσει το νησί, παίζει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο στο πρωτάθλημα της Volley League. Έχει το χειρότερο γήπεδο, τις χειρότερες εγκαταστάσεις. Έγιναν κάποια λάθη. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα έγιναν, είτε φταίει αυτό που λέει ο κ. Ριπάρης, φταίει μια κακή μελέτη, φταίει... Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε να πηγαίνουμε τώρα πίσω. Έτσι. Η ουσία είναι ότι για μας, με τις μελέτες τις οποίες έχουμε κάνει, με πάρα πολύ λίγα χρήματα μπορούν να αποκατασταθούν πάρα πολλά πράγματα, να γίνει λειτουργικό το γήπεδο, ξανακερδίσουμε πάλι κάποιες θέσεις που μπορούμε, αρκεί να μην υπάρχουν οι αγκυλώσεις, να υπάρχει θέληση, να υπάρχει βούληση να βοηθηθεί ο Φίνικας και η Σύρος βέβαια, γιατί όταν έρχονται οι ξένες ομάδες και βλέπουν αυτό το χάλι, η Σύρος δυσμίζει το Φίνικας, έτσι, καμιά ομάδα δεν έχει διώκτη το γήπεδο. Όλα ανήκουν στις κατατόπους δημοτικές αρχές, έτσι. Και αυτό είναι έτσι, ένα μείον της δημοτικής αρχής όταν μας βλέπουν να παίζουμε σε αυτό το γήπεδο. Με πολύ λίγα χρήματα, αστεία, έτσι, τα οποία 10 φορές έχουν πάει σε δύο σκαλάκια και σε δύο αυτά τα χρήματα, έτσι, σε δύο ρουσφετάκια δεξιά και αριστερά, κάναμε εμένα ένα σκαλάκι και κάναμε, μπορούσαν να έχουν φτιάξει, πάρα πολύ καλά το γήπεδο, ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικό για την ομάδα, για τους θεατές, για το άθλημα. Απλώς η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει, φαίνεται βούληση μέχρι τώρα. Έχουμε πάρα πολλά προσκόμματα, έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες να μπορέσουμε
Έτσι, τρέχουμε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε λίγο λειτουργικό το γήπεδο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μέσα σε μία νύχτα έφτιαξε. Σταυρό, περιμένει λίγο για το θέμα του γήπεδου να τοποθετηθεί λίγο. Νομίζω ότι ίσως και εκτός καμερών, γιατί αυτά δεν είναι πράγματα που λέγονται έτσι. Και μια και είστε εδώ οι δημοσιογράφοι του νησιού, και εγώ είμαι ένας ξένος, γιατί εσείς όλοι μεταξύ σας γνωρίζεστε και έχετε τις σχέσεις που έχετε. Να πούμε ορισμένα πράγματα. Τι νομίζω έχει συμβεί το παρελθόν, γιατί δεν αξίζει τον κόπο να ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Τώρα, έχουμε μια κατάσταση στα χέρια μας, όπου πράγματι το γήπεδο που αγωνίζεται μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδος είναι το χειρότερο γήπεδο. Δεν ξέρω αν... Τι να πούμε τώρα, δεν είναι. Έτσι, δεν έχουμε δει άλλο γήπεδο. Είναι ένα γήπεδο όπως πριν από 25-30 χρόνια ήταν τα γήπεδα του Παναθηναϊκού, του Άρη και τέτοια. Τώρα όλες οι ομάδες αγωνίζονται σε παρατάκια και η δική μας ομάδα αγωνίζεται σε αυτό που αγωνίζεται. Άρα λοιπόν, και επίσης δεν είναι καθόλου λειτουργικό για την ίδια την ομάδα, για τη δουλειά της ίδιας ομάδας. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι λειτουργικό και για τους φιλάθλους και γενικά δεν είναι λειτουργικό για όλη μας την κοινωνία και δεν είναι λειτουργικό για τον ίδιο τον Φίλικα, για το ίδιο το νησί. Αυτό. Τώρα, με πολύ μεγάλη προσπάθεια η διοίκηση του Φίλικα, από ό,τι κατάλαβα όλο το καλοκαίρι, προσπάθησε και ο γιατρός με ένα ποσό σχεδόν μηδενικό ή ευτελές, να δημιουργήσει χώρο τέτοιο ώστε, αγωνιστικό χώρο τέτοιο ώστε, να μπορεί να εγκριθεί το γήπεδο από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που θέτει κάποια στάνταρ. Αυτό με πολλοί αγώνες, σας είπα, καταφέραμε να το υλοποιήσουμε. Δηλαδή, κάναμε μια μεγέννηση του αγωνιστικού χώρου, που νομίζω ότι θα το δείτε αυτό, και γενικά γίνεται ένας πολύ μικρός εξοραϊσμός του αγωνιστικού χώρου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί είναι μια εργασία πάρα πολύ μικρή, που στο κάτω-κάτω δεν βολεύει αργότερα τον ίδιο το Φίνικα, γιατί περιορίζει τον αριθμό των θεατών. Υπήρχαν λοιπόν οι σκέψεις με τους ανθρώπους εδώ πώς θα δημιουργήσουμε και αυξημένο αριθμό θεατών. Αυτό το project δεν μπορεί να υλοποιηθεί, το οποίο σας επαναλαμβάνω ότι είναι με πολύ λίγα χρήματα, γιατί θα το πω εγώ αντί για τους ανθρώπους του Φίνικα, δεν ξέρω πώς θα το γράψετε εσείς, προστατέψτε με για μένα, γιατί βρίσκουμε εμπόδια στην δημοτική αρχή που ανήκει το γήπεδο. Τι να κάνει. Δηλαδή, αν εσείς νομίζετε αυτό, ανακοινήσετε το θέμα ή τουλάχιστον γράψετε το. Με κάποιον τρόπο, σας λέω, τα ποσά είναι μηδαμινά, δεν μπορεί το γήπεδο να γίνει ακόμα λειτουργικότερο, γιατί όλες οι ενέργειες που κάνει η διοίκησή μου κάπως κοντάφτουν. Τι να σας πω, κάπως έτσι είναι, σας τα λέω εγώ ως ξένος, έτσι, για να μην μεταξύ σας εσείς έχετε τις σχέσεις σας. Αυτή είναι η κατάσταση του γηπέδου. Δηλαδή, κάναμε ένα μικρό εξοραϊσμό, ίσα-ίσα, για να μας πει η Ευρώπη, άντε πέσετε. Ότι στις 7 Οκτωβρίου, στις 8 η ώρα το βράδυ, στο Θέατρο Απόλλων, ημέρα Δευτέρα, θα είναι η γιορτή του αθλητισμού για την Περιφερειακή Ενότητα των Κυκλάδων. Που σημαίνει τι? Ότι θα βραβεύσουμε τις ομάδες του νομού που αγωνίζονται σε εθνικά πρωταθλήματα, και εδώ την πρωτοπορία την έχει το βόλεϊ με το Φίνικα, τον Παναξιακό και τον Εθνικό Όμιλο Θύρας. Συνεχίζουμε με τις ομάδες του ΑΟΜΙΚΟΝ και του Παναξιακού στο ποδόσφαιρο που είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Θα τιμήσουμε τον Αττικό Όμιλο Σύρο για τα 120 χρόνια λειτουργίας του και την ομάδα του Πόλο που δυστυχώς φέτος με τα κρισίματα του Πολυμπητήριου έπεσε άλλη μια κατηγορία και είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε βραβεύσεις αθλητών που έχουν διεθνείς διακρίσεις, όπως ο Στιοπλός ο Παπαδόπουλος από το Ναυτικό Αθλητικό Ομιλικό
ο οποίος είναι έκτος Ολυμπιονίκης στα σκάφη 470 στο Λονδίνο, ο Αναστασίου του Παναξιακού στο Στίβο, δεύτερος Παμελιονίκης στα 400, αν θυμάμαι καλά, η ομάδα Ανομάλου Δρόμου Κορασίδων του Αθλητικού Ομίλου Μικόνου, η οποία είναι πρώτη, ήρθε πρώτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανομάλου Δρόμου. Δεν ξέρω τώρα ποιοι άλλοι αθλητές, περιμένω από τις ομοσπονδίες που έχω ζητήσει και από τις τοπικές επιτροπές και ενώσεις. Σίγουρα θα είναι ο αθλητής, ο πρίντεζης του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι Συριανός, θα πρέπει να τιμηθεί και από την περιφέρεια. Πιθανόν να τιμηθεί και ο Πιτσιρίκος, ο μπασκετμπολίστας, ο Δρόσος, ο οποίος πήγε, μου φαίνεται, φέτος με μεταγραφή στην ομάδα της ΑΕΚ. Δεν ξέρω για τη Βελούδου, η οποία παίζει αλφα εθνική στον Αθηναϊκό στο μπάσκετ. Δηλαδή κάτι τέτοια παιδιά δεν ξέρω. Έχει πάρει μια γραφή. Εν πάση περιπτώσει, θα τα βρούμε αυτά. Θα τα βρούμε. Και το αποκορύφωμα θα είναι η βράβευση του Γιαννιώτη, του καλύτερου αθλητή στον κόσμο στην ψηφοφορία του 2012, ο οποίος μέρος της προετοιμασίας του το κάνει στο δικό μας κολυμπητήριο και επειδή είναι νησιώτης, δηλαδή αυτός θα είναι έξω από τα όρια, αλλά είναι γνώριμος του νησιού και εξάλλου ήταν και ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο, μέλος στην Ελλάδα, στον κόσμο. Και μετά θα κλείσει η εκδήλωση με μουσική συναυλία από ένα κουαρτέτο από 4 κοπέλες διεθνούς φίλης, οι οποίες κατάγονται από τη Ρόδο με μια μισή ώρα. Πιστεύω ότι όλο θα μας πάει ένα τρίωρο, το κάνουμε ημέρα Δευτέρα για να μην υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις και πιστεύω ότι ήταν κάτι που έπρεπε να το ξεκινήσουμε.